Γεια σας, είμαι ο Θάνος Καλλύρης και καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Είμαι έτοιμος για καραντινάτες ερωτήσεις με σταράδες απαντήσεις. Πάμε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανες μόλις τελείωσε η πρώτη καραντίνα και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις μόλις τελειώσει και η δεύτερη καραντίνα? Άμα τελειώσει. Φυσικά θα φύγω από την θαλπορή του σπιτιού μου και θα πάω να δω τους φίλους μου από κοντά. Διαζώσεις που λέμε τελευταία συνέχεια. Τι άλλο, θέλω τους φίλους μου. Θέλω και live. Πολλά θέλω. Τι αγόρασες online κατά τη διάρκεια της καραντίνας? Αγόρασα αυτό εδώ πέρα το μπλιμπλίκι, το οποίο με βοηθάει να ρουφήξω όλες αυτές τις βιντεοκασέτες που έχω. Τρία καφάσια παρακαλώ και να τις ψηφιοποιήσω και να τις βάλω μέσα στον υπολογιστή μου. Θυμήθηκα τόσα πράγματα. Τι έμαθες να κάνεις κατά τη διάρκεια της καραντίνας? Έμαθα να μαγειρεύω κάνοντας γυμναστική. Βασικά λέω ψέματα. Δεν έχω ιδέα πώς να μαγειρεύω, αλλά κάνω πάρα πολύ λυπητικό για να είμαι fit. Τελικά η καραντίνα ενώνει ή χωρίζει ένα ζευγάρι? Άμα είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον, τέλος, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα. Όλα ενώματα. Μανούλα. Συμπλήρωσε τη φράση, το σεξ στην καραντίνα είναι μια απόλυτα φυσιολογική ανάγκη. Όπως κάθε άλλη ανάγκη που έχουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, πραγματικά. Παρανόμησες ποτέ στην καραντίνα ένας πολύ βραβευμένος καλλιτέχνης σαν και εμένα? Επουδενή παρανομή. Έχει κάτι μύτη μου. Σε τι σε βρήκε πιο έμπειρο το δεύτερο lockdown? Το δεύτερο lockdown με βρήκε πολύ έμπειρο στις κυριακές εργασίες. Βάζει πλυντήριο, βγάζει πλυντήριο, παίρνει πλυντήριο. Τα πάντα. Τι αγόρασες πριν την καραντίνα για να είσαι έτοιμος? Πριν την καραντίνα αγόρασα μερικά ακόμα επιτραπέζια παιχνιδάκια να συμπληρώσω τη συλλογή μου και για να μπορώ να παίζω με τα παιδάκια μου και να περνώ ωραίο και ποιοτικό χρόνο. Τι ξεκίνησες να κάνεις την πρώτη καραντίνα και θα το ξαναθυμηθείς τώρα? Καραντίνα για τους καλλιτέχνες δεν τελείωσε ποτέ. Και θέλω να το θυμάστε αυτό. Και στην πρώτη καραντίνα και στη δεύτερη ξεκίνησα ένα γραφιστικό project με διάφορες κιθάρες διασύνου. Θέλει πολύ ενέργεια, πολύ χρόνο που τον είχα και πάρα πολύ έρευνα. Πόσα πακέτα μακαρόνια έχεις μέσα στο δουλάπι σου? Δεν έχω ιδέα από μαγείρεμα. Άλλος το κάνει, αλλά νομίζω πως έχω δύο πακέτα. Έχω δύο πακέτα. Δύο πακέτα μακαρονάκια έχω. Θα φάω, θα γίνει χαμός, θα το κάψουμε κύριε Στέφανη. Πάω να μαγειρέψω. Το αγαπημένο σου outfit κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Φόρμες και πάλι φόρμες. Εδώ, σαλονάτος, αραχτός. Σιρούλες, ταινιούλες. Ποιο τραγούδι έχει συνδέσει με την καραντίνα? Μα φυσικά αυτό που έγραψα εγώ για την καραντίνα. Με αισιοδοξία πάντα. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καινούργια μέρα πιο καλή.